Καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και σήμερα, βράδυ Τετάρτης. Όπως έχουμε πει ότι είμαστε εδώ για να σας χαλαρώσουμε και να σας προβληματίσουμε λιγάκι σε σχέση με τα λεγόμενά μας και όπως λέμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε σε κάθε εκπομπή, σκοπός είναι να ακούσετε με προσοχή. Δεν είμαστε ειδικοί στις ανθρώπινες σχέσεις. Πάντα αυτό που θα συζητάμε θα έχει να κάνει με τον έρωτα και πώς αυτός κατηγοριοποιείται, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, αν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τον χωρίσουμε σε κατηγορίες. Η ίδια η ζωή λοιπόν μας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα να το κάνουμε μέσα από την παρατήρηση. Σας είπα λοιπόν και στην αρχή ότι δεν είμαστε ειδικοί, δεν το έχουμε προσεγγίσει από μια διαφορετική σκοπιά, το έχουμε προσεγγίσει μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε εμείς οι ίδιοι από το δικό μας περίγυρο και από τον περίγυρο των φίλων μας. Έχουμε ψάξει κάποια πράγματα, ενίοτε κάποια αφορούν σε βιωματικά πεπραγμένα, να το πω έτσι, μέσα από τις οικογενειακές σχέσεις και μη. Κάποια άλλα είναι εντελώς θεωρητικά. Σε κάθε περίπτωση, τα περισσότερα αφορούν σε σχέσεις ανθρώπων όπως αυτές εξελίσσονται μέσα από την καθημερινότητά μας και μόνο στόχος είναι να ακούσετε και να δεχτούμε τυχόν σχόλιά σας στο τέλος κάθε εκπομπής. Για να γίνει όμως όλο αυτό, θα πρέπει να μας αναζητήσετε, να αναζητήσετε το 7 Arts Channel στο YouTube, να μας αναζητήσετε γενικότερα στα social media, να εγγραφείτε στο κανάλι μας για να έχετε αυτή τη δυνατότητα και να μας παρακολουθείτε, αλλά και να σχολιάζετε ενίοτε, αρνητικά ή θετικά. Ξέρετε, είναι λίγο πρόκληση το να δεχτούμε αρνητικά σχόλια σε σχέση με αυτά που ακούγονται, γιατί θα έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα αντίλογο και να λειτουργήσει διαδραστικά η εκπομπή. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα θέμα που θεωρείται ταμπού, υπάρχει, συζητιέται πολύ, αλλά συζητιέται κρυφά. Και τι θέλω να πω, αφορά καθαρά το ανδρικό φύλο, αποκλειστικά, και φορά στους άντρες που είναι λίγο διαφορετικοί. Τι εννοώ με αυτό? Είναι οι άντρες που συνάπτουν σχέσεις με άντρες με άτομα του ιδίου φύλου, παρόλα αυτά όμως διατηρούν μία οικογενειακή σχέση. Είναι αυτό που λέμε οι bi, αν μας επιτρέπεται η έκφραση, που λειτουργούν και έτσι και αλλιώς και στα πλαίσια μιας οικογενειακής δομής και εκτός αυτής, έχοντας μόνο σαν στόχο το να διατηρήσουν τον εαυτό τους. Τι θέλω να πω με αυτό? Συνήθως, αυτοί οι άντρες έχουν το ένα πόδι από εδώ και το άλλο πόδι από εκεί. Είναι πάντα μετέωροι, ανά πάσα στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί σαν μόνο κριτήριο για να συνάψουν παρόμοιες σχέσεις, έχουν το φόβο που δημιουργείται καθημερινά μέσα από την έκθεση. Φοβούνται να εκτεθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γεννήθηκαν διαφορετικοί, σε μια διαφορετική ζωή, σε μια άλλη ζωή, ενδεχομένως να είχαν το θάρρος της γνώμης τους και να μπορούσαν να λειτουργήσουν διαφορετικά και να εκφράσουν δημόσια τις προτιμήσεις τους. Ανταυτού, κρύβονται μέσα από την ηρεμία μιας οικογενειακής ζωής, όσο αυτό μπορεί να είναι ήρεμη όταν λειτουργείς έτσι, τους ενδιαφέρει πολύ η εξωτερική τους εικόνα στο περίγυρο, στην κοινωνία, και μπορούν μέσα από αυτό να κρύψουν τις ιδιαιτερότητές τους και τη διαφορετικότητά τους. Αυτοί οι άντρες λοιπόν συνήθως, ανεξάρτητα με το πώς λειτουργούν σεξουαλικά, έχουν σαν στόχο τη δημιουργία οικογένειας.
για να μην απογοητεύσουν τον μπαμπά τους, τη μαμά τους, τους φίλους τους. Γιατί το πιο φυσιολογικό, όπως έχουν μάθει μεγαλώνοντας, είναι να αποκτήσεις μία σχέση που θα καταλήξει σε ένα γάμο, να κάνεις κάποια παιδιά, να καταξιωθείς κοινωνικά, να. Τι γίνεται όμως με τα δικά τους θέλω? Αυτά τα κρύβουν επιμελώς και τα κρύβουν καλά κάποιες φορές. Υπάρχουν και φορές που η έκθεση φαντάζει σαν ένα βότσαλο που θα πέσει σε μια πολύ ήρεμη λίμνη και θα ταράξει τα νερά. Και αυτό είναι που φοβούνται. Φοβούνται τον αντίκτυπο στον περίγυρό τους, στην οικογένειά τους πάνω απ' όλα, γιατί αν έχουν μεγαλώσει με τα συγκεκριμένα πρότυπα που υποδεικνύουν μόνο το γάμο και μόνο την οικογένεια, δεν μπορούν να εκφραστούν. Και έτσι λοιπόν φροντίζουν να καλύπτουν αυτή τους την, σε εισαγωγικά, διαφορετικότητα, ιδιαιτερότητα, για να μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι, παρότι συνάπτουν οικογένεια, φτιάχνουν οικογένεια, κάποια στιγμή, από κορεσμό, δεν είναι αυτό που λέμε ενεργοί σεξουαλικά εντός οικογένειας, δηλαδή παραμελούν πάρα πολύ τον σύντροφό τους. Πάρα πολύ συχνά επίσης έχουν απίστευτα ξεσπάσματα θυμού. Αδικαιολόγητα ξεσπάσματα θυμού που η οικογένεια, τα παιδιά τους, η σύζυγος, οι φίλοι αρνούνται να κατανοήσουν, γιατί δεν έχουν μπει στη διαδικασία του να σκεφτούν ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Συνήθως είναι ανέτεια, οι αφορμές είναι ανέτειες, δεν έχουν τοποθετηθεί πάνω στο συγκεκριμένο υπόβαθρο ενός ανθρώπου και στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που διατηρεί μια διπλή ζωή και προσπαθεί να την καλύψει. Όμως, έχουμε δει ότι, σε παραδείγματα, στην καθημερινότητά μας, έχουμε δει ότι, αν τους παρατηρήσουμε πολύ προσεκτικά, θα έλεγα, βλέπουμε ότι υπάρχουν δείγματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε αυτό το συμπέρασμα. Ξέρετε όμως τι? Οι άντρες αυτοί δεν θα το παραδεχτούν ποτέ ανοιχτά. Δεν θα κάτσουν ποτέ να σου πούν ότι ναι, εγώ μπορεί να έχω την οικογένειά μου, αλλά λειτουργώ διαφορετικά σεξουαλικά ή με καλύπτει αυτό το κομμάτι. Όπως σας είπα και στην αρχή, φοβούνται την έκθεση. Τελευταία, αν και δεν βλέπω πολύ συχνά αυτό που λέμε τηλεόραση, έχω διαπιστώσει ότι διάφορες σειρές που προβάλλονται προσπαθούν να αναδείξουν αυτό το κομμάτι της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων και το θέτουν σε πιο φυσιολογικά, πάλι σε εισαγωγικά, πλαίσια. Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους που, ξέρετε ότι ταινίες περισσότερες έχουν αντιληφθεί από πραγματικά γεγονότα και είναι μέσα από τη ζωή, ίσως γι' αυτό έχουν και κάποιες από αυτές τη συγκεκριμένη απήχηση. Όμως βλέπω λοιπόν ότι ορισμένες από αυτές πατούν, βασίζονται πάνω σε αυτές τις σχέσεις και πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη διαφορετική νοοτροπία και προσπαθούν να μας το περάσουν λίγο πιο ομαλά όπως θα έπρεπε. Τι εννοώ με αυτό? Οι άνθρωποι που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο είναι εγκλωβισμένοι στον ίδιο τους τον εαυτό. Όπως είπα και πριν, δεν το αποδέχονται ποτέ, γιατί θεωρούν ότι αν αυτό γίνει γνωστό γενικότερα, θα ταραχθεί η καθημερινότητά τους και η προσωπική τους ζωή. Έτσι, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να διατηρήσουν ένα διαφορετικό κοινωνικό στάτους και να κρύψουν τα πραγματικά τους θέλω. Το αν είναι ευτυχισμένοι ή όχι, δεν είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε. Ένας άνθρωπος βάζει τις προτεραιότητές του ανάλογα με το πώς θέλει εκείνος να κινηθεί σε κάθε τομέα. Έλεγα λοιπόν πριν ότι αν παρατηρήσουμε προσεκτικά αυτούς τους ανθρώπους, θα δούμε ότι μπορούμε να βρούμε πάνω τους στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Αλλά ο λόγος που θα το κάνουμε διαφέρει κάθε φορά. Γιατί, για ποιο λόγο να το κάνουμε? Για ποιο λόγο να θέλουμε να μάθουμε κάτι που άλλος προσπαθεί να διαφυλάξει μέσα από, από τη στάση ζωής που έχει επιλέξει? Από τη δική μας παρατήρηση και από λόγια των ανθρώπων που σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, αν τους παρατηρήσουν, αν παρατηρήσετε αυτούς τους ανθρώπους, είναι λίγο πιο τακτικοί. Τι εννοώ? Είναι λίγο πιο δοτικοί στην οικογένεια, γιατί προσπαθούν να μην δείξουν τον άλλο τους σε αυτό και έτσι αναλώνονται, κατά κύριο λόγο, στο να είναι σωστοί στην οικογένεια, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που αφορούν π.χ. οικονομικά θέματα. Στο να είναι πιο σωστή στο θέμα του νοικοκυριού,
να συμμετέχουν ενεργά στο νοικοκυριό, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να είναι λίγο πιο καθαροί. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η τάξη. Έχουν ένα θεματάκι με την τάξη. Είναι το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Και ακόμα και ψυχολόγοι, γνωστοί ψυχολόγοι το αναφέρουν, ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, συνήθως τους ενδιαφέρει η καθαρότητα του χώρου τους, γιατί τους βοηθάει πολλές φορές να καθαρίσουν τη σκέψη τους. Πώς γίνεται αυτό? Αισθάνονται ότι έτσι τακτοποιούν κάτι που φαίνεται και αφήνουν στην άκρη για αργότερα κάτι που δεν φαίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε σε σχέση με το προηγούμενο ότι και καλά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να το κάνουν, όμως λειτουργούν λίγο, συμπεριφέρονται λίγο εγωιστικά, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη άλλους δύο ανθρώπους που έχουν συμπαρασύρει μέσα σε αυτό. Τι εννοώ? Ο ένας είναι η γυναίκα τους, αφού έχουν συνάψει η οικογένεια, και ο άλλος είναι ο σύντροφός τους, ο ερωτικός τους σύντροφος. Και στο σημείο αυτό, δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει και επανερχόμαστε. Μαρία Βουζουνεράκη. Η νύχτα στα μάτια των δειλών. Πάμε μια βόλτα. Κυκλοφορούν από την Άνεμος εκδοτική. Στο κομμάτι της γυναίκας, μπορούμε να πούμε ότι αν το έχει καταλάβει και αν το έχει αποδεχθεί και αν το έχει ψάξει, μπορεί να λειτουργήσει λίγο πιο συγκαταβατικά, γιατί την ενδιαφέρει το να μην διαταραχθεί και η δική της εικόνα ενδεχομένως, να μην πειραχθεί το προφίλ της, το κοινωνικό, να διατηρήσει τους ίδιους ανθρώπους στην καθημερινότητά της. Έχει να κάνει με το πώς έχει μάθει να ζει και πάνω απ' όλα, αν έχει βολευτεί σε μια κατάσταση, γιατί όπως σας είπα, ο άνθρωπος αυτός, ο άντρας της, σε αυτή την περίπτωση, τη βοηθάει τόσο πολύ που την αποφορτίζει από την καθημερινότητα που έχει να κάνει με τις δουλειές, με τις τρεχάλες, με τους λογαριασμούς, με τα καθημερινά, με τα παιδιά. Αυτό την εξυπηρετεί κατά πολύ και της αφήνει ελεύθερο χρόνο να κάνει άλλα πράγματα. Συνήθως λοιπόν, αυτές οι γυναίκες που έχουν καταλάβει τη διαφορετικότητα του δικού τους συντρόφου, του άντρα τους ή του συντρόφου τους γενικότερα, αλλά συνήθως του άντρα τους, επιλέγουν, για να μην ξεβολευτούν, να γίνονται συνένοχοι στη δική του μυστικότητα. Έχουν τους ίδιους λόγους, αναζητούν και εκείνες κάτι διαφορετικό έξω από το σπίτι. Σε κάθε περίπτωση όμως λειτουργούν έτσι για να καλύψουν το δικό τους βόλεμα και πολλές φορές φέρνουν στο προσκήνιο τα παιδιά λέγοντας ότι θα διαταραχθεί η δική τους ψυχολογία και δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν είναι κάπως έτσι. Τα παιδιά θέλουν ανθρώπους δίπλα τους που να τα αγαπούν, να τους δείχνουν ότι είναι εκεί, να τα στηρίζουν και δεν έχει να κάνει με το πώς η μαμά τους ή ο μπαμπάς τους λειτουργεί σεξουαλικά, γιατί είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν και είναι και αναφέρεται το δικαίωμα των γονιών τους. Δηλαδή δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούν να επέμβουν στην παρούσα. Τους ενδιαφέρει απλά να έχουν δίπλα ανθρώπους που να τους στηρίζουν με κάθε τρόπο, σε κάθε τους απόφαση, να έχουν δίπλα τους γονείς, ανεξάρτητα με πώς αυτοί λειτουργούν. Άρα λοιπόν, λέμε ότι αδικημένος σε αυτή την περίπτωση και εισπράττει θυμό και πόνο, σίγουρα είναι το ένα μέλος, άρα η γυναίκα του άντρα αυτού που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί ξαφνικά βλέπει ότι παρά την καθημερινότητα, οι ανάγκες της και η αναγνώρισή της σαν γυναίκα πάβει να υπάρχει, οι ανάγκες της δεν καλύπτονται, οπότε αναγκαστικά θα στραφεί κάπου αλλού ή θα λειτουργήσει κάπως διαφορετικά ή θα αδιαφορήσει για να μην χάσει όλα αυτά που θεωρεί εκείνη πιο σημαντικά σε αυτό το στάδιο της ζωής της. Σε κάθε στάδιο τα σημαντικά είναι διαφορετικά, όμως εκείνος που μπορεί να κουβαλάει απεριόριστο θυμό, οργή, θλίψη, είναι ο σύντροφος του άντρα, γιατί αυτός είναι στο περιθώριο. Έχει επιλέξει αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο έχει συνάψει σχέση να παραμείνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όμως δεν του δίνει τη δυνατότητα να μπει και αυτός σε αυτό το περιβάλλον με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή να διαφοροποιήσει τη θέση του ο άντρας, να αποφασίσει τι θέλει να κάνει,
να έχει μια σχέση μαζί του που θα του επιτρέπει να συζητάει αντίστοιχα όπως με την οικογένειά του, την καθημερινότητα, τα προβλήματα, να μοιράζεται. Όμως αυτός ο άνθρωπος αυτό το πράγμα δεν το έχει, γιατί είναι ο δεύτερος, είναι ο άλλος ρόλος. Είναι αυτός που πρέπει να μείνει κρυφός. Είναι αυτός που βρίσκεται μαζί του μόνο για συγκεκριμένο σκοπό. Είναι αυτός που δεν εισπράττει κάτι πέρα από κάποια ικανοποίηση πρόσκαιρη. Αναζητάει κάτι παραπάνω. Αν όμως αυτός που βρίσκεται εντός οικογένειας δεν έχει αποφασίσει κατά πού θέλει να κλείνει, αυτός θα είναι πάντα στο περιθώριο. Δεν θα έχει κανέναν ποτέ να μοιραστεί πράγματα που θα ήθελε και το σημαντικότερο, τις ώρες που θέλει να τα μοιραστεί εκείνος, γιατί δεν είναι πάντα όλες οι ώρες οι ίδιες, ο άλλος θα απουσιάζει. Γιατί θα πρέπει να επιστρέψει στο ήρεμο κατά τα άλλα οικογενειακό του περιβάλλον και να διαδραματίσει το ρόλο που έχει επιλέξει να κάνει μέχρι εκείνη την στιγμή. Άρα λοιπόν, σημαντικό είναι πάντα να αποφασίσουν που θέλουν να γύρουν. Τι εννοώ? Σας έλεγα στην αρχή ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μετέωροι, έχουν το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Δεν έχουν καταλάβει τον κίνδυνο και δεν έχουν καταλάβει τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούν σε αυτούς που συναναστρέφονται. Το ένα, όπως σας είπα στην αρχή, κομμάτι αφορά στη γυναίκα τους και το άλλο στο σύντροφό τους, στον ερωτικό τους σύντροφο. Δεν έχουν καταλάβει ότι εκείνοι έχουν επιλέξει να κρύβονται από τον ίδιο τους τον εαυτό και κατά συνέπεια από τους ανθρώπους τους, αλλά οι άνθρωποι που συναναστρέφονται υποφέρουν και υποφέρουν πραγματικά, γιατί βγαίνουν στο περιθώριο και οι δύο με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Η δε γυναίκα δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν αισθάνεται ότι είναι αποδεκτή ερωτικά από τον ίδιο, οπότε αναγκαστικά θα στραφεί σε οτιδήποτε διαφορετικό προκειμένου να επιβεβαιωθεί και ο δε ερωτικός σύντροφος θα παραμείνει στο περιθώριο αφού δεν του δίνει το δικαίωμα της αναγνωρισιμότητας και της ένταξής του σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, στα πλαίσια μιας συμβίωσης στην ουσία, που θα είναι αποδεκτή κοινωνικά και θα μπορεί να λειτουργήσει μέσα από την υπόσταση που οι ίδιοι θα δώσουν. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο τόλμημα το να μπορέσουμε να αποφασίσουμε όταν ανήκουμε σε αυτούς τους ανθρώπους το τι πραγματικά θέλουμε. Πρώτα απ' όλα, θα αισθανθούμε ότι είμαστε αληθινοί, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή θα προσποιούμαστε. Θα προσποιούμαστε τον ήσυχο οικογενειάρχη, τον άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την οικογένειά του και τα παιδιά, για την καθημερινότητα. Και στον αντίποδα θα έχουμε τον σύντροφο που επίσης και εκεί θα προσποιούμαστε ότι μας ενδιαφέρει, αλλά θα παραβλέπουμε τυχόν θέματα που θα προβάλλει όπως αφορούν τη συμβίωση, τη συντροφικότητα, το μοίρασμα της καθημερινότητας, των προβλημάτων. Δεν μπορούμε έτσι και αλλιώς, όταν είμαστε σε δύο στρατόπεδα, να έχουμε μια φυσιολογική ζωή και να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί και στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Σπάνια το βλέπουμε να γίνεται αυτό, δυστυχώς. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε μεγαλώσει με συγκεκριμένα στερεότυπα μέσα σε οικογένειες που μας έχουν διδάξει κάτι διαφορετικό. Και όταν φτάσει η ώρα που ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και τη σεξουαλικότητά μας, όταν δούμε ότι διαφέρουμε σε σχέση με αυτό που μας έχουν μάθει, φοβόμαστε. Αυτόματα γεννιέται ο φόβος και νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι κακό που δεν θα γίνει και κοινωνικά αποδεκτό. Άρα λοιπόν λειτουργούμε βάσει στερεοτύπων και τρόπου μεγαλώματος και όχι βάσει των θέλων μας, των πραγματικών μας θέλων. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα. Ότι πρώτα απ' όλα κάνουμε δυστυχισμένο τον εαυτό μας και μετά τους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να δώσουμε αγάπη, να την ισοσκελίσουμε και να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί. Και στην περίπτωση που υπάρχουν και παιδιά, είναι πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε, τα παιδιά έχουν αυτές τις ευαίσθητες κεραίες που συλλαμβάνουν πολύ περισσότερα από όσα εμείς θέλουμε να πούμε. Και καμιά φορά μπορεί να μην είμαστε δοτικοί, τρυφεροί, να είμαστε έτσι λίγο, να νομίζουμε ότι έχουμε κάνει το καθήκον μας όταν καλύπτουμε τις καθημερινές τους ανάγκες. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί, και αυτό μέσα από παρατήρηση έχει βγει, θεωρούν ότι έχουν εκτελέσει το καθήκον τους, που αυτό ποιο είναι, η παροχή τροφής, στέγης, κάλυψη καθημερινών αναγκών και δεν ξέρω τι, και μέχρι εκεί.
και δεν καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι τους, όποιοι και αν είναι αυτοί και όπως και αν λέγονται, αποζητούν τη δική τους τρυφερότητα. Θα σταθώ ξανά στο κομμάτι του πρέπει να είμαι ευτυχισμένος σε προσωπικό επίπεδο. Το τι είναι ευτυχία το ορίζει διαφορετικά ο καθένας μας. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι όταν είμαστε μετέωροι και όταν κρυβόμαστε αφήνοντας το φόβο να λειτουργήσει ανασταλτικά. Δεν είμαστε ειδικοί, ξαναλέμε. Όμως υπάρχουν έξω ειδικοί που μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συμβουλευτούν, να επισκεφθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να βοηθηθούν. Εγώ πιστεύω ότι το μισό κομμάτι το κάνει ένας άνθρωπος που θα μας ακούσει και το άλλο μισό έχει να κάνει με τη δική μας αποφασιστικότητα σχετικά με το τι θέλουμε να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Καταλήγουμε και το κλείνουμε. Αυτές οι σχέσεις, ούτε αυτές οι σχέσεις μάλλον είναι κατακριτές. Είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας. Όμως αυτές οι σχέσεις συγκεκριμένα αφήνουν πίσω τους πολλούς πληγωμένους, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, χωρίς να το θέλουμε και πολλές φορές, ξέρετε κάτι, δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας από τους ανθρώπους που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, είτε είναι η σύζυγος, είτε είναι ο σύντροφος, είτε είναι τα παιδιά, κάτι διαφορετικό αναζητούν από εμάς. Εμείς μπορεί εγωιστικά να έχουμε επιλέξει να κλειστούμε στον εαυτό μας και να δώσουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο προς τα έξω, αλλά οι ανάγκες των ανθρώπων είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που εμείς νομίζουμε ότι είναι. Αν ψάξουμε λίγο παραπάνω και αν νοιαστούμε για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί με τη σύζυγο μπορεί να έχουμε κάνει 2 παιδιά, δεν είναι τυχαίο γεγονός, ο σύντροφος μπορεί να μας καλύπτει απόλυτα, αλλά εμείς έχοντας τη δέσμευση του να επιστρέψουμε στην οικογένειά μας, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως εκείνος θα ήθελε. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Καλός ο τρόπος που μας μεγάλωσαν και εγώ σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων ανήκω και σε αυτή τη γενιά που παρατηρώ αυτή τη στιγμή. Όμως η διαφορετικότητα όταν υπάρχει πρέπει να υποστηρίζεται με κάθε τρόπο και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι που ανακαλύπτουν στην πορεία της ζωής τους ότι διαφέρουν από τους υπόλοιπους, βάσει των κοινωνικών κριτηρίων το λέω αυτό, θα πρέπει να είναι λίγο πιο σίγουροι για τα θέλω τους. Και αν αυτό αποτελεί μια επανάσταση, ας την κάνουν. Δεν είναι κακό. Ανέμακτη δεν θα είναι, είναι το μόνο σίγουρο. Θα υπάρχουν γύρω τους άνθρωποι που θα πληγωθούν. Αλλά σκεφτούν λιγάκι ότι έτσι κι αλλιώς πληγώνουν ανθρώπους διατηρώντας αυτή τη στάση. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα, για αυτό το θέμα. Θα σας προτρέψουμε να μας στείλετε τυχόν σχόλιά σας. Όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα αρνητικά από τα θετικά σχόλια, γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να έρθουμε σε ένα διάλογο μαζί σας. Και θέλω να κρατήσετε κάτι, και θα το λέω κάθε φορά σε κάθε εκπομπή. Εμείς δεν είμαστε οι ειδικοί, και ούτε νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να μας δώσουν οδηγίες χρήσης για το πώς θα λειτουργήσουμε. Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ερωτικές μέσα από αυτά που ήδη έχουμε βιώσει στο δικό μας περίγυρο και στον περίγυρο των ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε. Αυτά για σήμερα. Για να μπορέσετε να μας σχολιάσετε, να ζητήσετε μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στα social media όπως λέγονται, και στο κανάλι μας στο YouTube. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Για σήμερα σας εύχομαι καλό υπόλοιπο, καλό σας βράδυ.